Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, ταξιδεύω γενικά συχνά γιατί η δουλειά μου το απαιτεί και λείπω συχνά από την Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι, όλοι με ζηλεύετε και μπλα 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 μπλα. Απλά σίγουρα να ξέρετε ότι όταν πας κάπου για δουλειά είναι κλειστά. Το μόνο που έχεις να φας είναι απ' έξω. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, είναι κάτι καινούριο για εμένα. Μπορώ να πω ότι, okay, έχω συμβιβαστεί και κάπως προσπαθώ να... να προσαρμοστώ με την όλη φάση. Είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου, αλλά παρόλα αυτά εννοείται δεν λείπω από τις Κυριακές μας. Επειδή θα σας αρέσει αυτό το βίντεο και το ξέρω, πατήστε ένα like από κάτω και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα σας έχω το καλύτερο collection που έχει γίνει ποτέ. Μου το ζητάτε πάρα πολύ καιρό και είμαι εδώ για να σας ικανοποιήσω φυσικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως τα έχετε δει και από τον τίτλο, σήμερα το collection μας είναι collection μασκάρα. Κάτι που σημαίνει ότι θα σας δείξω τι μάσκαρα έχω εγώ στο σιρτάρι μου. Δεν είναι πολύ αστείο που η λέξη μάσκαρα, δεν μπορείς να πεις τι μάσκαρες και λες τι μάσκαρα ή το μάσκαρα. Κανονικά έτσι είναι το σωστό να λέγεται, αλλά δεν μπορώ να το πω, η αλήθεια είναι έτσι. Έχω μάθει να το λέω η μάσκαρα και οπότε θα μου το συγχωρήσετε για σήμερα που μπορεί να το λέω καμιά φορά. Αλλά να ξέρετε ότι το σωστό είναι το μάσκαρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την περιποίηση των βλεφαρίδων. Καλό είναι πάντα πριν βάλουμε ένα μάσκαρα να χτενίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Που σημαίνει θα πάρω ένα σπούλι και θα αρχίσω λίγο να τις διαχωρίζω. Στην ουσία τι κάνουμε τώρα, είναι σαν να κάνουμε ένα ήπιο μασάζ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τις βλεφαρίδες, έτσι ώστε ό,τι μάσκαρα και να βάλω πάνω να κάτσει τέλεια και να είναι όλες διαχωρισμένες, γυριστές και όμορφες. Σήμερα δεν ξέρω αν το καταλάβατε, είναι το βίντεο το οποίο θα διαλύσω τα μάτια μου, γιατί θα σβήνω, θα ξεσβήνω, γι' αυτό κιόλας δεν έκανα και βάση, για να εστιάσουμε ξεκάθαρα στις βλεφαρίδες. Τέλεια, βλέπουμε ότι κάπως έχουν στρώσει, τώρα εδώ το φρύδι μου τι θέλει, κάπως έχουν στρώσει, έχουν γίνει πιο μαλακούλες, έτσι πήραν μια χτενισμένη υφή, σαν να χτενίζω τα μαλλιά μου ένα πράγμα. Και είναι πολύ πιο ανάλαφρες. Το ίδιο θα κάνω και στις κάτω, έτσι πολύ ήπια. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Οι ρητίδες γίνονται με αυτόν τον τρόπο επίσης. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την πρώτη μασκάρα. Αρχικά εννοείται πως όταν μιλάμε για μασκάρα είμαστε πάρα πολύ στοχευμένοι στη Maybelline και μιλάμε για Maybelline, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πάρει μια, έστω μια μασκάρα της Maybelline και να μην πει «Ρε φίλε, πολύ μου άρεσε αυτή». Και είναι και οικονομικές και ωραίες και πραγματικά έχουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν έχω δοκιμάσει, η αλήθεια είναι, τη Fly Sky μασκάρα, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Θα την πάρω στην πορεία κάποια στιγμή, θα τη δείτε στο κανάλι μου. Απλά έχω πάρα πολλές μασκάρα και είπα ας την αφήσω λίγο πιο εκεί, γιατί μην είμαι και σπάταλη χωρίς λόγο. Το κάνω κάποιες φορές. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω με τη σειρά της La Sensational μασκάρα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα primer booster, το οποίο μπορούμε να το βάζουμε και πριν, καλό είναι βέβαια να μην το βάζουμε πριν για να μην μαλακώνουν πολύ οι βλεφαρίδες, γιατί θέλουμε να τους δώσουμε όγκο, αλλά είναι πολύ ωραίο για να το βάζετε πρωί και βράδυ. Μάλλον θα περιέχει κάτι σε καστορέλαιο, κάτι τέτοιο θεωρώ εγώ, γιατί υποτίθεται ότι τις μεγαλώνει και τις κάνει πιο μαλακές και πιο ωραίες και πιο στρωτές. Τώρα αυτό δεν θα το τοποθετήσω, απλά το είχαμε στις μάσκαρες μου και είπα γιατί να μην σας το δείξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο λέγεται La Sensational Boosting Serum. Και πραγματικά αν το βάζετε πρωί και βράδυ έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ειδικά αν είναι αραιές οι βλεφαρίδες σας, πως βάζετε ένα καστορέλαιο και έχει πάρα πολύ ωραίο βουρτσάκι. Είναι έτσι, σαν μπατονέτα κάπως, αλλά σε βουρτσάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο serum, booster ή όπως λέγεται όλο αυτό.
Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Συνεχίζω με την ίδια σειρά, η οποία έχει βγάλει και το La Sensational Primer, το οποίο εμένα μου βλέπετε μου έχει ξεθοριάσει, βέβαια έχω και ένα ολοκένουργιο. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε συνδυασμό ειδικά με την La Sensational Mascara. Πραγματικά είναι από τις αγαπημένες μου μασκάρες που έχω δοκιμάσει πραγματικά. Είναι το βουρτσάκι της, να μιλήσω ότι είναι η τρίτη που άνοιξα σήμερα, που θα ανοίξω μάλλον σήμερα, για να σας τη δείξω. Είναι εκπληκτική, εκπληκτική μασκάρα. Πραγματικά, αν δεν την έχετε δοκιμάσει, σας προκαλώ να τη δοκιμάσετε. Σας προκαλώ και θα τη δοκιμάσουμε τώρα μαζί για να δούμε και πώς κάθεται. Θα βάλω και το primer πριν για να δείτε τι ωραία που κάθεται στα μάτια. Λοιπόν, ήρθα κοντά σας για να το βλέπετε ξεκάθαρα και πολύ πιο καθαρά. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε εδώ. Τώρα βάζουμε το primer. Το primer τι κάνει, στην ουσία είναι ένα άσπρο primer, το οποίο με βοηθάει να τις ξεχωρίσω, να ανέβουν λίγο πιο ψηλά και μετά να μπει η μάσκαρα και να δώσει τον όγκο και τη διαχωριστικότητα. Καλό είναι γενικά να αποφεύγετε το ψαλιδάκι, δεν είναι ωραίο να το χρησιμοποιούμε γιατί σπάει τις βλεφαρίδες μας και μετά θα τις πάρουμε στο χέρι κάποια στιγμή. Δείτε εδώ το πριν και δείτε το μετά, δηλαδή τις έχει σηκώσει λες και έχω κάνει last lift. Ένα πράγμα. Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, χωρίς να βάλω μάσκαρα. Ειδικά χωρίς να βάλω μάσκαρα. Και θα συνεχίσω εννοείται με την La Sensational Mascara. Η συγκεκριμένη είναι η Intense Black. Και κοιτάω πάντα κατά κάτω. Και ανεβάζω κατά πάνω. Στο άλλο μάτι θα βάλω άλλη μάσκαρα για να τη συγκρίνουμε κιόλας. Μου αρέσει πάρα πολύ που τις διαχωρίζει, πάρα πολύ. Που τις σηκώνει. Γενικά, εγώ στις μάσκαρες δίνω, η αλήθεια είναι, πολλές ευκαιρίες, γιατί όταν τις ανοίγεις πρώτη φορά, πολλές φορές έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα μέσα και έτσι δεν βοηθάνε στο να έχεις το απτό αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό που θα είχε αν ξεραθεί έστω και λίγο. Οπότε τις αφήνω λίγο να ξεραθούν και μετά τις χρησιμοποιώ. Πόπο, εντάξει, είναι πραγματικά λες και έχω κάνει last lift. Το βλέπουμε ξεκάθαρα. Τώρα στις κάτω δεν θα βάλω κάτι, εντάξει, μπορώ να τις περάσω λίγο έτσι. Αλλά primer αποφεύγω να βάζω στις κάτω. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν θέλω να δώσω όγκο ούτως ή άλλως. Αφού είμαστε στη Maybelline και έχω βάλει εδώ πέρα την La Sensational Mascara, θα συνεχίσω με την πολύ 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 αγαπημένη Lash Lift Mascara. Η συγκεκριμένη, πάλι από Maybelline εννοείται, μου έχει αφήσει πάρα πολύ ωραίες εντυπώσεις και λέω ότι συνδυαστικά με αυτήν θα δούμε πολύ ωραία τη διαφορά και το αποτέλεσμα που έχει. Σας φέρνω πάντα κοντά για να έχουμε σωστή εικόνα. Και πάμε να δούμε τον νικητή. Τώρα εδώ πέρα δεν βάζω primer, δεν χρειάζεται να βάλω primer. Λερώθηκα, μπράβο μου. Αυτό που μου αρέσει σε αυτό το μάσκαρα είναι ότι αρχικά τις κάνει πολύ λεπτές. Τώρα αυτό αγνοήστε το για λίγο. Ότι αρχικά τις κάνει πολύ λεπτές και έτσι φαίνονται πιο διακριτικές και λεπτομερείς σε σχέση με αυτό. Αλλά είναι πολύ κοντά, δηλαδή δεν βλέπουμε τεράστια διαφορά. Οπότε από εδώ βάλαμε την Lash Lift Mascara και της Maybelline και από εδώ βάλαμε την Lash Sensational Mascara. Οπότε βλέπουμε λίγο τη διαφορά. Εγώ προτιμώ το αποτέλεσμα αυτό σε σχέση με αυτό. Η αλήθεια είναι πως έχουν πολύ ελάχιστη διαφορά, αλλά νομίζω εδώ πέρα φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό το μάτι. Γιατί οι βλεφαρίδες είναι λεπτές, σαν πόδια αράχνης, ας πούμε.
και εδώ πέρα είναι πιο παχιά η υφή τους. Αυτό το προτιμώ, σίγουρα. Αλλά κρατήστε ένα backup, το ότι αυτή είναι καινούρια η μάσκαρα. Μπορεί όταν παλιώσει, αυτή την έχω χρησιμοποιήσει λίγο πιο πολλές φορές, να γίνουν σχεδόν ίδιες. Μπορεί. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρα πολύ καλό πινελάκι και τα δύο. Και τα δύο είναι σιλικονάτα τα βρουτσάκια τους και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που αφήνουν και οι δύο. Γιατί μοιάζει και πολύ αυτό. Λοιπόν, καθώς μιλάμε για Maybelline, ο Tom Lil Williams ήταν ο πρώτος ο οποίος εφήβρε τη μάσκαρα βλέποντας την αδερφή του, τη Maybell, την οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, να τοποθετεί βαζελίνη και κάτι σαν άνθρακα στα μάτια της για να προσπαθεί να τους δώσει όγκο και όγκο και μάκρος. Και έτσι αποφάσισε να κατασκευάσει την πρώτη μάσκαρα. Από εκεί και πέρα η εξέλιξή της έφτασε στο... από εκεί που ήταν σε βαζάκι που έπαιρνε στη σκόνη την πούδρα και την τοποθετούσε στα μάτια, να γίνει σε τέτοια μορφή, η οποία είναι και η πρώτη μάσκαρα η οποία εφευρέθηκε σε τέτοια μορφή και είναι της Maybelline. Είναι η Great Lash. Η συγκεκριμένη έχει ακόμη και το βουρτσάκι σε πολύ απλοϊκή μορφή και κάνει τις βλεφαρίδες μόνο διαχωρισμένες. Αυτό όμως κάποιες φορές είναι πολύ όμορφο και πολύ cute, ειδικά αν θες να κάνεις κάτι πολύ 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 ανάλαφρο και φυσικό. Πάμε να δούμε πώς εφαρμόζει. Έχω ξεβάψει τα μάτια μου από τις προηγούμενες μασκάρα και πάμε να την τοποθετήσουμε. Δείτε τι ωραία που τις ξεχωρίζει. Και έχουν κρατήσει ακριβώς τη συσκευασία όπως ήταν η πρώτη μασκάρα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι έτσι βιντατζιάρικο. Κάποιες φορές χρειάζεσαι και μόνο αυτό. Μόνο μία μάσκαρα η οποία μπορεί να μην δίνει όγκο στην πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον τις ξεχωρίζει και τις κάνει να φαίνονται πιο όμορφες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με την Great Lash Mascara. Έχω λερωθεί, αλλά πάλι μην δίνετε σημασία. Θα δούμε τώρα και μία άλλη της Maybelline μασκάρα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτή εδώ, η συγκεκριμένη, η Colossal Waterproof Mascara. Είναι και αδιάβροχη εννοείται, όπως ακούσατε. Και αυτή η μασκάρα, όπως και οι προηγούμενοι, έχουν τριχωτό βουρτσάκι και όχι σιλικονάτο. Αυτό πάντα το επισημαίνω, διότι πολύ... προτιμάνε πιο πολύ τριχωτά ή κάποιοι προτιμάνε πιο πολύ σιλικονάτα. Μπορώ να πω ότι εμένα με βολεύουν και τα δύο, αλλά προτιμώ σιλικονάτα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στην βλεφαρίδα πώς θα κάτσει και τι σου ταιριάζει. Δεν έχω βρει ακόμη τον λόγο που κάποιοι προτιμούν κάτι, απλά κάποιες βλεφαρίδες η αλήθεια είναι στέκονται πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι πάλι διαχωρίζει τις βλεφαρίδες, αλλά... παρόλο που είναι αδιάβροχη και δυνατή, δεν μου τις γυρνάει καθόλου. Στην ουσία τις αφήνει τελείως ίσιες. Κάτι που εμένα γενικά δεν μου αρέσει πολύ στις βλεφαρίδες. Εμένα μου αρέσει να είναι γυριστές. Γιατί θεωρώ πως κερδίζεις, ας πούμε, αυτό το που κάνεις το last lift. Το γυριστό αυτό μου αρέσει εμένα γενικά στις βλεφαρίδες. Και αν το δούμε στην πραγματικότητα κοιτώντας κάτω, είναι πιο ευθείες. Ενώ η από εδώ... είναι κάπως πιο γυριστές. Παρόλο που αυτό έχει πιο πολύ όγκο από αυτό, αυτό φαίνεται πιο γεμάτο από αυτό, εγώ προτιμώ αυτό. Γιατί η βλεφαρίδα φαίνεται πιο βλεφαρίδα, πιο φυσική. Αυτό φαίνεται ότι έχεις βάλει μάσκαρα. Αυτό φαίνεται πολύ πιο φυσικό. Σαν απλά να υπάρχει μια απόχρωση. Τώρα αυτό είναι στο τι θέλει ο καθένας από τη βλεφαρίδα του και το πώς θέλει να τη βλέπει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και ξαναξεβάφτηκα και ξαναήρθα και τώρα θα πάμε σε άλλη κατηγορία μάσκαρα και θα συνεχίσω με την Size Up μάσκαρα, η οποία τελευταία έχει γίνει πολύ αγαπημένη. Η αλήθεια είναι πως την χρησιμοποιώ πολύ καιρό, σας την έχω δείξει σε πολλά βίντεο, αλλά δεν μπορώ να μην σας τη δείξω και στη συλλογή μου. Η συγκεκριμένη μάσκαρα είναι από τα Sephora, είναι πάρα πολύ οικονομική. Φίλη μου, κολλητή μου, η οποία δεν χρησιμοποιούσε με τίποτα σιλικονάτο βουρτσάκι, πήρε τη μάσκαρα και μου είπε «Καλινά, είναι τέλεια». Και για τα λεφτά της ακόμη καλύτερη, γιατί νομίζω κάνει γύρω στα 12 ευρώ.
αντιγιά τέλεια και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, είναι πραγματικά size up. Και πάμε να δούμε πόσο ωραία εφαρμόζεται. Λοιπόν, αρχικά δείτε τι ωραίο κατανεμημένο βουρτσάκι που έχει. Είναι στην ουσία στο κέντρο έτσι καμπυλωτό και πιο έξω πιο φαρδί. Λοιπόν, πάμε εδώ. Να δείτε πόσο ογκώδης τις κάνει τις ρελοφαρίδες πραγματικά. Και διαχωρισμένες και ογκώδης. Ό,τι ψάχνεις ακριβώς από μία μάσκαρα. Είναι πραγματικά εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίες. Βέβαια, τώρα φάσκω και αντιφάσκω, γιατί πριν σας έλεγα ότι δεν μου αρέσουν όταν γίνονται χοντρές, αλλά τώρα μου αρέσει που έχουν γίνει έτσι λίγο πιο παχές. Ναι, η αλήθεια είναι πως το βάζω σε πολύ πιο extreme μακιγιάζ. Δεν το βάζω σε αυτά τα light που θέλω να είναι λεπτομερές το μακιγιάζ μου. Συνεχίζω με μια ακόμη αγαπημένη που επίσης την έχετε δει πάρα μα πάρα πολύ στα τελευταία μου βίντεο και είναι της Pat McGrath. Η συγκεκριμένη είναι η Fetish Ice Mascara, η οποία αυτή πραγματικά όμως, πραγματικά διαχωρίζει τις γλυφαρίδες εκπληκτικά, δίνει αυτό το looks που λέμε αποτέλεσμα και αυτή τη βάζω στα πολύ έτσι μακιγιάζ που δεν θέλω να είναι ούτε πολύ... Πώς να το πω, too much, αλλά να έχουν και μια μαγεία, ένα κάτι. Εκεί που θα βάζα τουφάκι, ας πούμε, θα βάλω αυτή τη μάσκαρα. Εκεί που θα βάζα βλεφαρίδα, θα βάλω αυτή τη μάσκαρα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, και αυτή έχει τριχωτό βουρτσάκι. Γενικά, αυτό που εγώ έχω καταλήξει είναι ότι όπου έχει τριχωτό βουρτσάκι, εκεί και κάνουμε πιο λεπτομερή δουλειά. Όπου έχει πιο σιλικονάτο και παχύ βουρτσάκι, εκεί κάνουμε λίγο πιο χοντρές και ογκώδεις τις βλεφαρίδες. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι μου φαίνεται στις δικές μου βλεφαρίδες. Και πάμε να δούμε τι ωραία που εφαρμόζει το συγκεκριμένο μασκάρα. Εντάξει, του τρελού. Αν δεν λερωθώ θα σκάσω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε να πείτε, πάντως σίγουρα αυτή είναι έτσι λίγο πιο διακριτική σε σχέση με αυτήν. Μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Γενικά προσπαθώ να σας συγκρίνω παρόμοιες μασκάρα, απλά που έχουν πολύ κοινό αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε μια λεπτή μικρή διαφορά, αλλά η συγκεκριμένη ας πούμε κοστίζει αρκετά ακριβά, είναι και Pat McGrath και νομίζω πως του Sephora, ας πούμε, καλύπτει αρκετά τις ανάγκες. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μην σας πω ότι είναι πιο λουξ η συγκεκριμένη, ειδικά από κοντά τώρα. Διαφορετικά φαίνεται στο φακό, διαφορετικά εδώ πέρα, αλλά σίγουρα φαίνεται λίγο πιο rich, να το πω, σε σχέση με αυτήν. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ για καθημερινό αποτέλεσμα και αυτήν. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα θα σας δοκιμάσω και άλλη μία τελευταία σε αυτό το μάτι, το οποίο θα ξεβάψω για να το δείτε τέλεια. Σε συνδυασμό με τις Pat McGrath θα σας τη δείξω. Αφού καθάρισα για άλλη μία φορά, πόσο διαφορετικό φαίνεται το ένα μάτι από το άλλο. Φαίνεται λες και το ένα μου μάτι είναι πολύ μικρό και το άλλο είναι τεράστιο. Θα συνεχίσω με μια πάρα πολύ αγαπημένη μάσκαρα και είναι η Cass Mascara από Milk, η οποία ήταν στο καλεντάρ μου μαζί με τις Pat McGrath που σας έδειξα πριν. Θέλω να δείτε λίγο και αυτή τη μαγική μάσκαρα και αυτή είναι με τριχούλες. Γι' αυτό σας την άφησα με την Pat McGrath, λίγο να τη δείτε. Και αυτή είναι επίσης πάρα πολύ λεπτομερής. Σε έφερα κοντά για να τη δείτε έτσι ωραία. Αυτή και αν διαχωρίζει τις βλεφαρίδες, αυτή τις κάνει, τι να πω, και γυριστές και διαχωριστές. Είναι πολύ 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 αγαπημένη μάσκαρα. Δείτε λεπτομέρεια, αυτό,
Αυτό θα πει για μένα τέλεια μάσκαρα. Ούτε να τις μπλέκει έστω και λίγο εδώ κάτω. Που παρόλα αυτά βλέπουμε ότι λόγω του ότι είναι εδώ πέρα λίγο πιο κοντές οι δικές μου βλεφαρίδες, για κάποιο λόγο, τώρα παίρναν την κρίση τους, ξέρω κι εγώ. Είναι διαχωρισμένες, αλλά δείτε εδώ διαχωρισμένες. Αυτό θα πει διαχωρισμένη βλεφαρίδα για εμένα. Αυτό είναι το πιο σωστό αποτέλεσμα. Οπότε ο νικητής της σημερινής εμφάνισης θεωρώ πως είναι 100% η Κας μασκάρα. Παρ' όλα αυτά αγαπώ όλες τις μάσκαρες που σας έδειξα, αλλιώς δεν θα σας τις έδειχνα. Την κάθε μία για διαφορετικό λόγο. Πολλές φορές δεν ξέρω τους λόγους γιατί τις χρησιμοποιώ, αλλά εννοώ καθημερινά. Αλλά παρ' όλα αυτά τις αγαπώ όλες εξίσου, τις έχω μέσα στην καρδιά μου. Θεωρώ πως η μάσκαρα είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν στα καλλιτικά μας. Επίσης να της δίνετε πάρα πολλές ευκαιρίες στις μάσκαρες, γιατί όσο φεύγει στην ουσία και στεγνώνει το υγρό που έχει μέσα, μπορεί να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εάν στεγνώσει τελείως, ξέρετε ότι μπορείτε να βάλετε υγρό από φακούς, 2-3 σταγονίτσες μέσα και την επαναφέρετε μέχρι να τελειώσει πλήρως. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Εύχομαι καλό Πάσχα με υγεία σε όλους, γιατί δεν θα σας δω μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!